Κουβεντιάσουμε και για την πολιτική ατζέντα των ευρωεκλογών που έχουμε μπροστά μας. Τη Νέα Δημοκρατία στη συζήτηση αυτή θα εκπροσωπήσει Μαρία Σπυράκη, δημοσιογράφος μέχρι πριν από λίγο καιρό στο Μέγκα και υποψήφια πλέον ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Μαρία Σπυράκη, πριν μπείτε στην ουσία των ερωτημάτων μου, χρωστάτε μία απάντηση από τον πρόλογό μου, που αφορά την δήλωσή σας ότι γνωρίζατε ότι έρχονταν τα αεροπλάνα γεμάτα με χρήματα και δεν μεταδώσατε την είδηση. Σας θέλω να σας πω ότι εγώ δημοσιογραφικά αυτό δεν το ακούω. Να το επεκτείνω λίγο, σε παρακαλώ. Όχι. Να το. Να το επεκτείνω σε ερώτημα. Αν είναι να το επεκτείνεις, ναι. Γιατί υπάρχει δήλωση και από τον Γιάννη Πρεταντέρη στο ίδιο κανάλι, ναι, που είπε ότι εμείς ξέραμε ότι ό,τι λέγαμε περί της κρίσης είναι ψέματα, αλλά έπρεπε να το πούμε για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν το είπε έτσι. Ναι. Αυτό δεν το είπε έτσι. Έτσι ακριβώς το είπε. Είπε ο Γιάννης Πρεταντέρης ότι μας έλεγαν. Το μαξί μου μας έλεγε. Μας έλεγαν από την κυβέρνηση, μην τα λέτε παραπάνω, κάνετε ζημιά. Κάτι ανάλογο είπε και η κυρία Σπυράκη. Αλλά η κυβέρνηση τους έλεγε αυτή τι κάνανε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Τους έλεγε η κυβέρνηση, το είπε καλό δημοσιογράφος. Το έχω μοταμό. Δεν είπατε για τα αεροπλάνα. Το έχω μοταμό και θα σας το αφήσω δώρο, όπως και το δημοσίευμα της Daily Mail. Για σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ κύριε Χατζηνολάου. Λοιπόν. Είπα ότι γνώριζα. Λέω, κύριε Χατζή. Όχι για σας, κύριε. Εγώ χαίρομαι, να κάνω μια χαίρομαι με χαρτιά. Που έρχεται με τα. Μου επιτρέπετε να κάνω μια δουλειά με χαρτιά. Έχω προετοιμαστεί όπως και για το χρέος. Θα σας το χαρίσω μετά. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν γνώριζα ό,τι γνώριζαν όλοι όσοι εκείνο τον καιρό εμπλεκόμασταν στην πολιτική και στην πολιτική δημοσιογραφία. Εγώ δεν ήξερα ότι πηγαίνει αεροπλάνο από την Ελευσίνα στην Ιταλία και επιστρέφει. Είστε καλύτεροι ρεπόρτερ από μένα. Δεν μου το λέγατε να το κάνω πρωτοσέλιδο. Εγώ το ήξερα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά στην ουσία του θέματος. Γνώριζα ότι τροφοδοτούνταν οι τράπεζες την περίοδο από το Μάιο έως τον Ιούνιο με μετρητά, διότι υπήρχε μεγάλη απόσυρση χρημάτων. Η συνείδησή μου ως πολίτη, ως Ελληνίδας, δεν μου επέτρεψε να δω το δημοσιογραφικό μου συμφέρον. Να δω επίσης τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Κοινώς, κύριε Χατζηνικολάου, το πήρα την πληροφορία. Έχει δικαίωμα να αποκρύπτει την είδηση. Θα σας πω ακριβώς γιατί το έκανα. Και μέχρι η χώρα, πού αυτό, αν το, η χώρα και εγώ. Σταματήσουμε, να το πω γιατί δεν σε διακόψα, νομίζω. Λοιπόν, και τότε εκτίμησα ότι δεν έπρεπε να το πω. Το πήρα στο μαξιλάρι μου. Δυστυχώς. 2 χρόνια μετά, η Daily Mail, στο δημοσίευμα που σας έδωσα, τα έγραψε όλα. Έγραψε για την επιχείρηση που ξεκίνησε από το 2011 και συνεχίστηκε με πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στο Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Τότε βγήκα στη τηλεόραση, κύριε Χατζηνικολάου, και το σχετικό κομμάτι, επειδή το ζήτησα σήμερα και προσφέρθηκαν να μου το στείλουν από το τότε δελτίο ειδήσεων της ίδιας μέρας, είχε την επιβεβαίωση των κυβερνητικών πηγών εκείνης της εποχής. Έλεγε δηλαδή ότι το γεγονός έγινε. Δεν το είπα νωρίτερα, κύριε Χατζηνικολάου, και το κράτησα στο μαξιλάρι μου και το εξομολογήθηκα στους Έλληνες. Να τελειώσει και θα σας. Το εξομολογήθηκα γιατί πίστευα ότι αυτό ήταν το εθνικό μου καθήκον. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, πολύ στενά. Ενδεχομένως το καθήκον της κομματικής μου προτίμησης που αποκάλυψα εκ των υστέρων, η αίσθηση της κομματικής μου προτίμησης, το όφελος, να ήταν ότι έπρεπε εκείνη τη στιγμή να το πω. Η αύξηση της ανασφάλειας βοηθάει τις δυνάμεις που εγγυούνται το ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Το λέτε διότι ήταν αντιπολίτευση τότε η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Όμως το καθήκον μου. Και το ότι εξομολογήθηκα ότι ήξερα μια πληροφορία η οποία δημοσιεύτηκε εκ των υστέρων και την επιβεβαίωσα με τη φάτσα μου, με το όνομά μου. Βγήκα στη τηλεόραση και είπα. Και το σχετικό κομμάτι θα το αναρτήσω από την ώρα που μιλάμε, γιατί περίμενα πραγματικά να απαντήσω πρώτα σε εσάς. Νομίζω ότι δείχνει το δρόμο που διάλεξα. Μάλιστα. Βάλτε μία ανωτελεία. Πείτε το, κύριε Τράγκα. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή εγώ έχω ζήσει λογοκριτές στην περίοδο της επταετίας να μπαίνουν 2 φορές την εβδομάδα μέσα στα γραφεία της βραδινής και να ψάχνουν όλα τα γραφεία μας και να σφραγίζουν μετά τις σελίδες. Ναι, εγώ πιστεύω ότι κατά την περίοδο αυτής της κατοχής που ζούμε, των 4 τελευταίων ετών, ο τύπος κατά πλειοψηφία έχει παίξει βρωμερό ρόλο στην Ελλάδα, ανάλογο με τον κατοχικό τύπο. Είναι βρώμικος ο ρόλος, γιατί οι καναλάρχες είναι συνδεδεμένοι με τα συμφέροντα των Γερμανών εδώ και των ξένων, κοιτάνε τα συμφέροντά τους και τα κεκτημένα τους, επομένως επιβάλλουν απόψεις και πολιτικές γραμμές μέσα στα κανάλια τους, κατά πλειοψηφία. Πρώτερο απ' όλα που κάναν τα μέσα ενημέρωσης είναι να πείθουν τον κόσμο κάθε μέρα ότι αυτό το πράγμα είναι η σωτηρία της Ελλάδος.
ότι σώζονται, ενώ τους έριχναν στην κυμαδομηχανή εκατομμύρια Έλληνες. Να ακούσω την άποψή της σχετικά με τις άδειες των καναλιών. Για παράδειγμα, έχουμε ακόμα και περίπτερο στην Ελλάδα, έχει άδεια. Οι μόνοι που δεν έχουν άδεια και έχουν μία άδεια που δεν δίνεται και παίρνεται. Έχουν προσωρινές άδειες. Και τι άποψη έχεις για αυτά τα δάνεια που πολλές φορές είναι θαλασσοδάνεια, τα περίπτερα δεν είναι. Μη σφραχθέντα στα κόμματα και στα κανάλια. Έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια στον καθένα από αυτούς. Θα απαντήσω, Κώστα μου, σε όλες τις ερωτήσεις. Οφείλω όμως πρώτα να πω μια κουβέντα, κλείνοντας αυτό για το οποίο με ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τους αριθμούς, η Ελλάδα ανακύκλωνε τον αριθμό των χαρτονομισμάτων που ανακύκλωνε η Ολλανδία, που έχει τετραπλάσια οικονομία. Και αυτό αποκαλύφθηκε και δεν χρειάζεται παρά να δούμε εκ των υστέρων ότι η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Αυτή ήταν η πληροφορία, αυτή έγραψα στο μαξιλάρι μου. Θέλω να βάλουμε μια τελεία, εκτός αν έχετε άλλες απορίες. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Τράγκας, δεν συμμερίζομαι απολύτως τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε, αν θέλετε, αλλά μοιράζομαι εντελώς το θυμό του. Εντελώς όμως, απολύτως. Ξέρετε, την ημέρα που κόψανε τη σύνταξη της μητέρας μου, το 2010, η οποία μητέρα μου παίρνει τη μισή σύνταξη από αυτή που δικαιούται ο πατέρας μου γιατί πέθανε νωρίς. Πήγα σπίτι γιατί κρατούσα τα παιδιά και με ρώτησε, στην τηλεόραση είπαν ότι μας κόβουν τις συντάξεις. Και της είπα, βάλε τους μικρούς για ύπνο και μην ακούς τι λέει η τηλεόραση. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν είχα δικαιολογία. Δεν είχα καμία δικαιολογία. Όπως δεν είχα καμία δικαιολογία και για την επόμενη περικοπή και για την επόμενη περικοπή. Όπως δεν θα έχω καμία δικαιολογία για την περικοπή της επικουρικής σύνταξης που έρχεται και που θα είναι μεσοσταθμικά 5%. Δεν είχα καμία δικαιολογία. Να πούμε αλήθειες απόψε. Έρχονται και άλλα μαχαίρια, και άλλα λεπίδια, και άλλες περικοπές. Όμως δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι η θυσία που έκανε ένας άνθρωπος που μόλις σας ανέφερα, η θυσία που κάναν οι γονείς μας, η θυσία που έκαναν οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι μια θυσία που εξανεμίστηκε. Ανήκω σε εκείνους που πιστεύω ότι μπορούμε να στρίψουμε το καράβι. Και μπήκα σε αυτή την ιστορία. Εσείς πολύ καλά ξέρετε τι σημαίνει κάποιος να παλεύει στον ιδιωτικό τομέα, να φτάνει σε ένα σημείο. Δεν λέω για το επίπεδό σας, λέω για το επίπεδό μου. Αλλά για να φτάσει κανείς σε ένα σημείο με κόπο 23 χρόνια και να κλείσει την πόρτα και να πετάξει πίσω του το κλειδί, σημαίνει ότι κάνει μια επιλογή. Την επιλογή αυτή την έκανε επειδή πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω να στρίψει το καράβι. Ούτε όλα καλά έγιναν. Ούτε αδικίες δεν έγιναν, ούτε φως βλέπουμε στο βάθος του τούνελ μόνο και μόνο γιατί έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Όμως μπορούμε να το γυρίσουμε, γιατί μας άνοιξαν την πόρτα οι αγορές που μας την έκλεισαν κυριολεκτικά στα μούτρα στις 7 Απριλίου του 10 και ήταν αυτές που μας έσυραν σιδηροδέσμιους σε μια συνταγή που δεν εφαρμόστηκε ποτέ στον πολιτισμένο κόσμο. Και τώρα που έγινε αυτή η κίνηση, βλέπουμε ότι μειώνεται το κόστος δανεισμού, βλέπουμε ότι δανείζεται η ΔΕΗ, βλέπουμε ότι δανείζεται φτηνότερα η Εθνική, βλέπουμε ότι μπορεί κάτι να ξαναξεκινήσει. Και αυτό το να ξαναξεκινήσει έχει και ένα αντίδωρο στους ανθρώπους που πόνεσαν, που δεν λύνει καθόλου το πρόβλημά τους, αλλά στέλνει ένα μήνυμα, ένα μικρό μήνυμα. Πάει ο άλλος στην τράπεζα, κύριε Χατζηνικολάου, και έχει να πάρει 100 ευρώ. Και τα 100 ευρώ για αυτόν έχει. Μπορεί να είναι η λύση. Έχει να πάρει. Έχει να πάρει, η Κώστα μου, αυτό το λίγο. Αυτό έχουμε, Κώστα μου. Μακάρι να είχε η χώρα να δώσει 3 δισεκατομμύρια στους ανθρώπους. Δεν μιλάμε συστηματικά. Ο Στουρνάρας, για τη μαμά του είπε. Και δεν μιλάμε συστηματικά. Ο Στουρνάρας είπε, αλλά στη μαμά μου μπορεί να απαντήσεις που δεν έχει σύνταξη. Αλλά άκουσα με να δεις. Και γιατί δεν έχει σύνταξη. Εμένα δεν με λένε αυτό το καράβι που στρίβει. Εμένα δεν με λένε Στουρνάρα. Εμένα με λένε Μαρία Στουρνάρα. Πώς αποδεικνύεται ότι στρίβει, αυτό το ερώτημα. Μέχρι 20 μέρες πριν. Πώς αποδεικνύεται ότι το καράβι στρίβει. Πώς αποδεικνύεται αυτό. Το καράβι στρίβει. Γιατί και ο Παπακοσταντίνου, ως Μούτσος είχε σαρτάρει στον Ιταλικό και έπαιζε η ορχήστρα συνέχεια. Οι συγκρίσεις δεν με αφορούν. Θέλω να μου πεις ένα μέτρο, μην μου λες για το δανεισμό ότι στην είναι, γιατί δεν ξέρουμε καθόλου ποιοι είναι οι ειδικοί όροι δανεισμού. Δεν τους ξέρουμε αυτούς. Όχι. Τους μυστικούς όρους δανεισμού δεν τους ξέρουμε. Τι έχουμε υπογράψει με την Goldman Sachs και πώς θα δώσουμε, δεν το ξέρουμε. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό και έχει σημασία είναι ότι οι αριθμοί μας είχαν προειδοποιήσει όπως μας είχαν προειδοποιήσει το 8. Όταν ο Καραμανλής το 8 είπε να παγώσουμε μισθούς και συντάξεις το 9, είχε δει τα δείγματα ότι πάμε για τον τοίχο. Και γι' αυτό ζήτησε. Όταν λοιπόν οι αριθμοί εδώ μας δείχνουν. Όταν οι αριθμοί μας δείχνουν. Δεν είχα τα αφήσει καριδό τσουφλό. Ρε Μαρία, εγώ έβαλα. Και το ξέρανε από το 2000. Θέλω να το θέσω σε σένα ως πολιτικό. Παρακαλώ. Από το 2000. Γιατί. Ναι, στο πλεόνασμα. Γιατί να περηφανευόμαστε για το μεγάλο πλεόνασμα? Γιατί έπρεπε να πληρώσουμε τόσους πολλούς όρους το 2013 για να γράψουμε το πλεόνασμα? Να συμφωνήσουμε ότι τότε, τότε να μην υπερηφανεύεται. Τότε να μην υπερηφανεύεται η κυβέρνηση για ένα λόγο. Γιατί το μεγάλο πλεόνασμα
πάει πολύ περισσότερο στους δανειστές, ενώ δεν οφείλει και λιγότερο στον κόσμο. Το πλεόνασμα 100 εκατομμύρια, μια χαρά. 200, ναι. 3 δις, γιατί. Το πλεόνασμα, Νίκο μου, είναι προϋπόθεση. Δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για το μεγάλο πλεόνασμα. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τους... Έπρεπε. Εντάξει, αυτό λέω. Οι άλλοι σου λένε έχεις πλεόνασμα και εμείς ερχόμαστε. Το πλεόνασμα είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει η συζήτηση για τη διευθέτηση της πρέπειας. Το πλεόνασμα είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει η συζήτηση για τη διευθέτηση του χρέους. Θυμίζω ότι η απόφαση της 27ης Νοεμβρίου του 2012 πλέον είναι, έχει τακτοποιηθεί από τη δική μας πλευρά και μένει να τακτοποιηθεί από την πλευρά των δανειστών. Μα έσπευσε η κυβέρνηση και είπε ότι δεν θα ζητήσει κούρεμα. Και ότι η λύση είναι η επιμήκυνση και τα χαμηλά επιτόκια. Κύριε Χατζηνικολάου, δηλαδή, πάντως... αυτό που μας επιβάλλουν οι δανειστές. Νίκο, υπάρχει και κάποια ώρα της κούνιας να βγαίνεις να δανειστείς και σπέφτεις γρήγορα να δανειστείς, γιατί ήταν μια εσπευσμένη, επιτυχημένη. Νίκο, έσπασε το φράγμα του αποκλεισμού, Νίκο, επιτυχημένη έξοδος της αγορές. Όταν όμως δανείζεσαι, έρχεται ο άλλος που πας να του πεις κούρεμα και σου λέει γιατί να στο κουρέψω. Αφού μπορείς να τα φέρεις βόλτα μόνος. Ή για να στο κουρέψω και να δικαιολογήσω μια απόφαση που έβγαλα, πάρε κάτι μικρό, μια επιμήκυνση και φτάνει αυτό. Δεν είναι καθόλου κάτι μικρό, κύριε Χατζηνικολάου. Αν το κόστος εξυπηρέτησης πέσει στα 3 δισεκατομμύρια το χρόνο, αυτό σημαίνει πως μπορούμε να το εξυπηρετούμε μόνοι μας, σημαίνει πως αποχαιρετούμε την εξάρτηση και μάλιστα, σημαίνει πως μπορούμε να ξανανοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας. Πλέον... Ονομάζομαι Σπυρόπουλος. Ξέρω ότι ο μεγάλος πόλεμος γίνεται μέσα στα σπίτια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τρώγονται οι οικογένειες, οι επιχειρήσεις, τα παιδιά. Λόγω της φτώχειας. Λόγω της φτώχειας ακριβώς, τρώγονται και υφίστανται όλα τα πάνδυνα όλων αυτών των μέτρων που έχουν πάρθει εις βάρος του ελληνικού λαού. Όλα αυτά είναι απόρρια των ψεμάτων που μας έλεγαν οι πολιτικοί όλων των κομμάτων. Και έμισαν ψέματα και μας έφεραν όλα αυτά χωρίς να μπορέσουν να σταθούν απέναντι στην Τρόικα, που κακώς ήρθε βέβαια. Θέλω να πω ότι με την κυρία Σπυράτου, Σπυράκη, η οποία ανέφερε ότι στο προσκέφαλό της κρατούσε κάποια από την Ιταλία που μας φέρνανε τα χρήματα με το αεροπλάνο. Την πληροφορία. Την πληροφορία. Να μας πει μήπως μαζί με αυτό που είχε κάτω από το μαξιλάρι συνομιλούσε και με το Θεό, όπως ανέφερε ότι ο Σαμαράς κάποια στιγμή συνομίλησε μέσω ενός υπουργού ότι πήρε πληροφορίες ότι πάμε καλά. Να μας δώσει, γιατί αυτά είναι τα ψέματα που μας γεμίζουν και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Καταρχήν, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό που περιγράψατε είναι η αλήθεια σας και είναι και η αλήθεια η δική μας. Και νομίζω ότι επειδή παρακολουθήσατε με πολύ μεγάλη επιμέλεια τη συζήτηση και με πολύ μεγάλη υπομονή, ακούσατε ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν είπα ότι τα πράγματα έγιναν καλά. Είπα αντιθέτως ότι τα πράγματα έγιναν δραματικά, ότι επρόκειτο για μια συνταγή που δεν είχε καμία σχέση με τον πολιτισμένο κόσμο, ότι επρόκειτο για μια συνταγή που δεν αφορούσε χώρα που δεν είχε το εργαλείο της υποτίμησης του νομίσματος. Κοινώς μας έβαλαν τη θηλιά στο λαιμό. Κύριε Σπυρόπουλε, η Ελλάδα πτώχευσε. Πτώχευσε στην αυλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πήγαμε γονιπετής και ζητήσαμε λεφτά. Και μας έδωσαν λεφτά με πολύ σκληρούς όρους. Αυτό είναι το αφήγημα και αυτό, καλώς ή κακώς, είναι το αφήγημα που αφήνουμε πίσω μας. Σε αυτό που συνέβη από τώρα και πέρα, σε αυτό που συμβαίνει από τώρα και πέρα, το ερώτημα είναι οι θυσίες, οι δικές σας πρώτα, των ανθρώπων που συναντήσατε και σας είπαν το πρόβλημά τους, πρέπει να πάνε χαμένες. Η απάντηση δική μου, η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Πρέπει η χώρα να βγει από αυτό. Να βγει από το μνημόνιο το 16 τελειώνοντας, χωρίς άλλη εξάρτηση από το μηχανισμό και χωρίς νέα συμφωνία με νέα μέτρα. Να επιστρέψει... Ο κύριος Σπυρόπουλος λέει βέβαια ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε μερίδιο στα ψέματα. Και βεβαίως με αυτό... τα οποία παραπλανήθηκε σε αυτό ο λαός. Που αναφερθήκατε, εγώ δεν είπα ψέματα, κύριε Σπυρόπουλε. Εγώ απέκρυψα κάτι που ήξερα για ένα χρόνο και όταν βγήκε η Daily Mail, έχασα μια πρωτιά, αν θέλετε να το πούμε, στη δική μας γλώσσα. Όταν βγήκε η Daily Mail, βγήκα και το επιβεβαίωσα. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, δεν θα έριχνα άλλο λάδι στη φωτιά στη χώρα μου που κεγόταν στους ανθρώπους που πήγαιναν και έπαιρναν τις αποταμιεύσεις τους από τις τράπεζες. Αυτή ήταν η ευθύνη μιλάτε μου και αυτή την ευθύνη μικρόφωνο. Ανέλαβα. Μιλάτε γιατί μικρόφωνο. Να πάμε γονιπετής και να μην πάμε τέτα τέτ, διότι όσο μπορούσαμε να πάμε και πτωχευμένοι, ξέρετε. Μπορούσαμε να πάμε και πτωχευμένοι στους γήπες τους στοκογλύφους και να ζητήσουμε τέτα τέτ το όφελος του ελληνικού λαού και όχι να κοιτάξουμε μόνο τα δικά μας τα πολιτικά και να μην κοιτάξουμε το λαό. Γιατί να πάμε γονιπετής και να μην πάμε χώρα... τέτα τέτ. Σαν άνδρες τέτα τέτ, όχι σαν ανθρωπάκια.
Αυτό ζητάει ο ελληνικός λαός. Ότι ποτέ η ελληνική κυβέρνηση δεν πήγε με δύναμη, με ανδροπρέπεια να ζητήσει την πραγματικότητα και το καλό του ελληνικού λαού. Διότι ο πολιτικός ορκίζεται να υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Το καλό του ελληνικού λαού. Και όχι να τον έχει λιώσει με όλα αυτά τα μέτρα. Όχι λοιπόν γονιπετής. Με ψηλά το μέτωπο και με λεβεντιά. Όπως αρμόζει στον Έλληνα. Κύριε Σπυρόφυλλε, αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Καταλάβατε. Και όχι τα ψέματα που λέγατε κι εσείς ότι ο Σαμαράς. Γιατί υπάρχει μια μερίδα λαού που λέει ναι, μεν. Είπε κύριε Σπυρόφυλλε, ουδέποτε είπα ψέματα. Σας παρακαλώ πολύ να ανακαλέσετε. Ουδέποτε είπα ψέματα. Αν πτώχευε η χώρα θα ήταν στη θέση της Αργεντινής.